Αγαπητά μέλη της αυτάρχης και επιβίωσης, καλημέρα. Σήμερα θα δούμε ότι δεν πρέπει να πετάμε τίποτα από τα πράγματα που μας έχουν περισσέψει, που έχουμε χρησιμοποιήσει. Όταν ξεκίνησα να μαζεύω τρόφιμα και διάφορα είδη για να με βοηθήσουν να επιβιώσω σε δύσκολες καταστάσεις, έκανα κάποια λάθη, τα οποία πολλοί άνθρωποι, πιστεύω, στο ξεκίνημα της προσπάθειας των προμηθειών κάνουν. Λοιπόν, καταρχάς, όταν κάνουμε προμήθειες, κοιτάμε να πάρουμε μικρές συσκευασίες, όχι μεγάλες, των προϊόντων, σε κονσέρβες δηλαδή, μια κονσέρβα του ενός κιλού καλαμπόκια, ας πούμε. Οι αρακάς δεν θα μας χρειαστεί, όχι θα μας χρειαστεί, αλλά δεν είναι τόσο λειτουργικός. Πρέπει να παίρνουμε μικρές συσκευασίες, ας είναι λίγο ακριβότερες, διότι σε καταστάσεις δύσκολες πρέπει να τρώμε μικρές μερίδες. Επίσης, πρέπει να παίρνουμε προϊόντα που καταναλώνουμε. Εγώ, για παράδειγμα, είχα πάρει φυτικό λίπος, το οποίο δεν καταναλώνω και έχει λήξει από το 2014. Οι προμήθειες που κάνω είναι εδώ και 6 χρόνια. Λοιπόν, δεν τις πετάμε. Δεν πετάμε τίποτα. Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πράγματα που έχουμε πετάξει, που έχουμε χρησιμοποιήσει, μας έχουν λήξει κτλ. Ή που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, ο καφές μου τώρα, το κατακάθαρο κάνει πάρα πολύ καλό στα φυτά. Είναι κρίμα να το πετάμε στον αγαχίδι, να το... την ώρα που μπορούμε το κατακάθι του ελληνικού καφέ να το βάλουμε στα φυτά. Λοιπόν, το μαγειρικό λίπος εδώ πέρα δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο κρύο. Όταν κάνει κρύο φαγητό, αν καλύψουμε το δέρμα μας, μας προστατεύει από το κρύο. Μπορούμε να φτιάξουμε ξυλάκια από παγωτό. Μπορούμε να φτιάξουμε κερί, όχι ακριβώς κερί. Γεμίζουμε ένα βαζάκι με φυτικό λίπος, το οποίο, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχει λήξει, έτσι, είναι κρίμα, κανονικό λίπος, να το χρησιμοποιήσουμε για αυτή την κατάσταση, για αυτή τη χρήση μάλλον. Μην κάνουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, αρχίσαμε πάλι τα ατυχήματα, βάζοντας το σε ένα βαζάκι και κόβοντας ένα κομματάκι σκηνή, μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε ένα κεράκι για μία ώρα που δεν θα έχουμε ρεύμα. Ένα πακέτο αλεύρι, εγώ έχω σταματήσει αλεύρι να χρησιμοποιώ, βέβαια αυτή είναι φαρίνα, ούτε αυτή χρησιμοποιώ. Όταν λήξει μετά από πολλά χρόνια, γιατί το αλεύρι και να λήξει μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, βέβαια την φαρίνα εγώ δεν χρησιμοποιώ, μπορούμε με λίγες σταγόνες νερό να κάνουμε ένα είδος κόλλας για χαρτιά, αλευρόκολλα. Οι παλαιότεροι την χρησιμοποιούσαν συχνά, το γνωρίζουν πολύ καλά. Εγώ μικρός έφτιαχνα πολλές φορές αλευρόκολλα για κατασκευές μου. Λοιπόν, όλοι ξέρετε, πιστεύω, έχω εδώ κάποια τυράκια που είναι μέσα σε συσκευασία από κερί. Κάποια στρογγυλά τυράκια, τα οποία τα τρώει η κόρη μου. Όταν τα φάμε, δεν πετάμε το κερί. Έχω πάρα πολλά εδώ. Αυτά τα κεράκια, βάζοντας μέσα ένα κομματάκι σκηνάκι, ένα σπάγκο, το τυλίγουμε καλά και γίνεται ένα υπέροχο κεράκι για μια ώρα ανάγκης. Δεν λιώνει. Δεν λιώνει γρήγορα, εννοείται. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα
στηρίξεις πάρα πολύ από εμάς. Έχουμε χρησιμοποιήσει κεράκια ρεσό. Τα κεράκια ρεσό όταν λιώσουνε μένουν άδεια. Παίρνουμε τα άδεια τα αλουμινένια, την αλουμινένια βάση, και μπορούμε βάζοντας είτε κεράκι από τα τυράκια, είτε κεριά από γενέθλια, από τούρτες γενεθλίων που μας έχουν τελειώσει, βάζοντας ένα σκηνάκι μέσα, μπορούμε να ξαναφτιάξουμε κεράκια ρεσού για τις ώρες ανάγκης μας. Έγινε πάλι ένα κεράκι, βέβαια το τσαλάκωσα αρκετά γιατί πιεζόμουν τώρα. Λοιπόν, μία κονσέρβα, βέβαια δεν μου έχει τύχει ποτέ. Όταν αν κατά λάθος την ξεχάσαμε και πέρασανε πολλά χρόνια, βέβαια εγώ ανακυκλώνω τις κονσέρβες μου, βάζω τις παλαιότερες μπροστά στο δουλάπι, τις πιο φρέσκες μέσα. Αν καμιά φορά μας ξεφύγει κάποια κονσέρβα και όταν λήξει για λίγο διάστημα τρώγεται, την ανοίγεις, μυρίζεις, δοκιμάζεις και την τρως. Αν έχουν περάσει πολλά χρόνια όμως σε λιγμένη κονσέρβα, είναι κρίμα να τη χαλάσω, απλώς θα σας δείξω. Αν η κονσέρβα είναι με λάδι, όπως ας πούμε τόνος σε λάδι, κάνουμε μια τρύπα με το μαχαιράκι μας, βάζουμε μέσα ένα σκηνάκι, ένα σπάγκο. Ο σπάγκος ποτίζεται με το λάδι, το ανάβουμε και μας βγάζει για πάρα πολλές ώρες ποτισμό. Όταν τελειώσει ο ποτισμός, όταν περάσει όλη νύχτα, ανοίγουμε την κονσέρβα, σε δύσκολη κατάσταση εννοείται, την βάζουμε κάπου, πάμε πιο μακριά και περιμένουμε κάποιο ζώο, κάποια γάτα, αν βρεθεί μια γάτα, ένα πουλί, ένα σποντικό στην ανάγκη, μην γελάτε. Περιμένουμε να κάνουμε το γεύμα μας. Λοιπόν, ένα τσαντάκι, από ένα τσαντάκι μας έχει τρυπήσει, μας έχει χαλάσει από πάρα πολύ καιρό, μπορούμε να το κάνουμε αόρτηρα για το όπλο μας, μπορούμε χίλιες δύο χρήσεις, δεν χρειάζεται να το φτιάξουμε όλο όπως είναι. Επί τη ευκαιρία κάνω μια παρουσίαση αυτής της βαλίστρας κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, παλιές εφημερίδες, χαρτιά, χαρτοπετσέτες, οτιδήποτε. Εγώ έχω αγοράσει αυτή την πρέσβα, εσείς μπορείτε να κάνετε κάποια αυτοσχέδια, είτε με γρήλο αυτοκινήτου, είτε οτιδήποτε, βάλτε το μυαλό να δουλέψει. Δεν υπάρχουν κανόνες στην επιβίωση, ούτε στην αυτάρκεια. Λοιπόν, βρέχουμε, κάνουμε πολτό σε ένα κουβά με νερό της χαρτοπετσέτες, τις εφημερίδες, χαρτοπετσέτες, όλα τα χαρτιά που μας περισσεύουν. Τα βάζουμε μέσα στην πρέσβα. Πιέζουμε, στραγγίζει το νερό από τις τρύπες που έχει η πρέσα και μας βγάζει ένα τούβλο. Είναι πολλές εφημερίδες βέβαια βρεμένες, μας βγάζει ένα τούβλο. Αυτό το βάζουμε στον ήλιο και στεγνώνει και για το χειμώνα είναι μια πολύ καλή καύσιμη ύλη. Επίσης έχω μπροστά μου εδώ πέρα τα χαρτιά υγείας που όλοι μας χρησιμοποιούμε. Αν έχουμε κοντά μας ένα ξυλουργείο, αν πάμε και το ζητήσουμε πριονίδι ή ροκανίδι, με χαρά θα μας το δώσει, γιατί και αυτοί προσπαθούν να βρουν τρόπους να το πετάξουν. Βάζουμε κάτω-κάτω ένα χαρτί, το χτυπάμε, το πιέζουμε με ένα, από ένα σφυρί με το ξύλο ή με ένα οτιδήποτε. Λοιπόν, το γεμίζουμε πριονίδι, ξαναβάζουμε, αν θέλουμε, και από την πάνω πλευρά, χωρίς να είναι απαραίτητο, άλλο ένα χαρτάκι για να μην μας χύνεται το πριονίδι, και δημιουργούμε πάρα πολύ καλές μπρικέτες
για μια ψηλόσωπα, για γενικότερα για φωτιά. Εδώ είναι ένας μύκητας, ίσκα λέγεται. Αυτό που γυαλίζει δεν είναι του ίσκα. Έχουν περπατήσει πάνω σαν λιγκάρια και έχουν αφήσει από το σάλιο τους αυτή τη γυαλάδα. Φυτρώνει πάνω σε δέντρα. Εγώ τα βρήκα σε... δεν θυμάμαι πως λέγονται αυτά τα δέντρα που βρήκα. Σε λεύκες. Είναι όταν ξεραθεί, ξέρω τον βρίσκεις, είναι το καλύτερο προσάναμα που υπάρχει. Πρώτα απ' όλα σπάει με το παραμικρό, με ελάχιστη δύναμη, και ανάβει με σπίθες, μιλάμε. Δεν είναι ανάγκη να έχεις πινδυρίστη, με οποιαδήποτε σπίθα, όπως είπε ο Γιώργος και πομπίτσε σπίθα. Λοιπόν, ανάβει πανεύκολα, του βάζουμε... Έχει ανάψει τώρα. Του βάζουμε πάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Τέλος πάντων. Του βάζουμε πάνω ένα βαμβάκι ή μια χαρτοπετσέτα, οτιδήποτε, και δημιουργούμε τη φωτιά μας. Αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω ότι επιβίωση είναι να εφευρίσκουμε τρόπους να μας βοηθήσουν να μείνουμε ζωντανοί και αλόβητοι σε ακραίες καταστάσεις. Δεν υπάρχουν κανόνες, όπως το να είπα. Βάζουμε το μυαλό μας να σκεφτεί. Δεν πετάμε τίποτα. Αυτάρκης μπορεί να είμαστε χωρίς να πετάμε, αν δεν πετάμε τίποτα. Όλα αυτά θα μας χρησιμεύσουν, όλα τα σκουπίδια που πετάμε. Οτιδήποτε, τα πάντα μας χρησιμεύουν. Λοιπόν, βάζουμε μέσα το σκηνάκι, το σπαγκάκι, πιέζουμε καλά και δημιουργούμε ένα κερί για πάρα πολλές ώρες. Βέβαια δεν το έχω πιάσει καλά αυτή τη στιγμή. Αυτά προς το παρόν. Να είστε καλά. Όπα, κάηκε και το τραπέζι εδώ πέρα με τον ίσκα. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα σε άλλη παρουσίαση.